Απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής, οι ένοπλες δυνάμεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέλαβε την ευθύνη του συντονισμού της δημιουργίας των 5 hot spot και των 2 relocation center σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολιτή. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα από εκ μέρους των Υπουργών, ο αναπληρωτής Υπουργός ο κ. Βίτσας, ο οποίος οφείλω δημόσια να πω ότι σήκωσε το περισσότερο βάρος αυτής της δύσκολης περίοδου λόγω συμμετοχής μου στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Μετανάστευσης κ. Μουζάλας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τόσκας και ο Υφυπουργός Δικτύων ο κ. Γουρίδης, ο οποίος είχε αναλάβει και το έργο των διαγωνισμών ιδίως για την προμήθεια των σπιτιών. Θέλω δημόσια να συγχαρώ τις ένοπλες δυνάμεις, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον άρχο του κ. Αποστολάκη και τον αρχηγό του ΓΕΣ, τον στρατηγό, τον κ. Τελίδη, όπως επίσης τον υποστράτηγο τον κ. Φλόρο, ο οποίος ανέλαβε όλη την διοίκηση ως συντονιστής αυτής της μεγάλης επιχείρησης. Ήταν μια επιχείρηση αρκετά δύσκολη, στην οποία αντιμετωπίσαμε από τη μια μεριά αντιδράσεις σε δύο περιοχές, στην ΚΟ και στα Διαβατά, αλλά και παράλληλα οφείλω να πω και τεράστια βοήθεια από ορισμένους παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι στη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους ανθρώπους τους, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, βοηθήσαν στην περάτωση του έργου. Θέλω να αναφερθώ ονομαστικά στον Δήμαρχο της Λέρου, ο οποίος μαζί με όλο τον πληθυσμό του νησιού βοήθησαν στην αποπεράτωση του έργου. Στους αντιπεριφερειάρχες της Χίου και της Σάμου, που ήταν συνεχώς παρόντες κατά τη διάρκεια της εξαγωγής των εργασιών και μας βοήθησαν σε τοπικό επίπεδο ιδιαίτερα. Τον Δήμαρχο και την Περιφερειάρχη της Μυτιλήνης. Όπως επίσης και για την συνεργασία τους οφείλω να ευχαριστήσω απλούς ανθρώπους και ιδιαίτερα τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης. Κάποιοι εξ αυτών έδειξαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν όπως οι ενόπλες δυνάμεις, με τέτοιους ρυθμούς και με τέτοια ωράρια. Με ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στην και αποτελεί παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν το κάνανε, στην επικεφαλής στη Μυτιλήνη, την κυρία Καραγγελή, την οποία συναντήσαμε σε όλο αυτό το διάστημα, 24 ώρες το 24ωρο, βρισκόταν στα hot spot. Σε στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και παράλληλα στους μηχανικούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είχαν πριν από εμάς αναλάβει το θέμα της ανάθεσης των έργων. Υπήρξε στενή συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τόπου στελέχη, αλλά και με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Λοιπόν, θα συνδεθούμε και πάλι.